Στις αρχές του αιώνα μας, ο Ρώσος μαθηματικός Κωνσταντίν Τσιολκόφσκι αφιέρωσε τη ζωή του στον υπολογισμό της πτήσεως πυράβλου και στον τρόπο επίτευξης διαπλανητικών εξερευνήσεων. Σε μια εποχή που δεν είχε καν εφευρεθεί το αυτοκίνητο, ο Τσιολκόφσκι ονειρεύονταν διαστημόπλια, διαστημικά ταξίδια και διαστημικούς σταθμούς, αυτοαποκαλούμενος πολίτης του σύμπαντος. Μια παιδική αρρώστια τον κατεδίκασε να περάσει τη ζωή του σε έναν κόσμο σιωπής. Η έλλειψη όμως της ακοής δεν τον εμπόδισε να οραματιστεί την ανάγκη διαστημικών σκαφάνδρων για τους κοσμοναύτες, πολλαπλών ορόφων για τους διαστημικούς πυράβλους και την τοποθέτηση τεχνητών δορυφόρων σε τροχιά γύρω από τη Γη. Στην άλλη άκρη της Γης, ένας άλλος πρωτοπόρος του διαστήματος αντιμετώπιζε την χλέβη και την κοροϊδία των συμπατριωτών του. Στην Αμερική της δεκαετίας του 1920, ο καθηγητής Ρόμπερτ Γκόνταρ ήταν ο πρώτος που κατόρθωσε να κατασκευάσει έναν επιτυχημένο πύραυλο που χρησιμοποιούσε υγρά καύσιμα και πολλαπλούς ορόφους. Στις 16 Μαρτίου 1926, η πρώτη πτήση διήρκεσε 2,5 δευτερόλεπτα και ο πύραυλος έφτασε σε ύψος 30 περίπου μέτρων. Τα παράπονα των γειτόνων του στη Μασακουσέτη τον ανάγκασαν να μεταφερθεί στο Νέο Μεξικό, όπου συνέχισε την εργασία του, κατασκευάζοντας όλο και πιο μεγάλους και πιο πολύπλοκους πυράβλους με βάσεις εκτόξευσης και έλεγχο της πτήσης τους. Έθεσε έτσι τα θεμέλια της αστροναυτικής και δίκαια αναγνωρίζεται σήμερα ως πατέρας της πυραυλικής.